Βλέπουμε τη διοίκηση του Δήμου να βγάζει ανακοινώσεις ακόμη και για απλές επιδιορθώσεις σε βλάβες του δικτύου ίδρυυσης. Βλέπουμε να πανηγυρίζει για την ολοκλήρωση έργων που ξεκίνησαν και προχώρησαν σε μεγάλο βαθμό οι προηγούμενες διοικήσεις. Βλέπουμε να διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, ορισμένες φορές τη μία πάνω στην άλλη, τώρα που ούτως ή άλλως η Καβάλα είναι στο τουριστικό φόρτε της. Δεν βλέπουμε όμως η διοίκηση του Δήμου να λύνει απλά προβλήματα της καθημερινότητας, όπως τα χόρτα και τα καλάμια στο Περιγιάλι και στην Καλαμίτσα, τις παιδικές χαρές που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, τις λάμπες και τις κακοτεχνίες στους δρόμους, στις γειτονιές της πόλης και στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Δεν την βλέπουμε να σχεδιάζει νέα μεγάλα έργα για τον Δήμο μας, ούτε να διεκδικεί με σοβαρότητα κτίρια και οικόπεδα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και να αυξήσουν τα έσοδα του Δήμου μας. Δεν τη βλέπουμε να αξιολογεί με συγκεκριμένα στοιχεία την ανταπόδοση των εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει ο Δήμος μέχρι τώρα και το κατά πόσο αυτές προκάλεσαν αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή μας. Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα των διεκδικήσεων του Δήμου, είναι εξωφρενικό η διοίκηση του Δήμου να θεωρεί ότι το να χάνει οικόπεδα και κτίρια που διεκδικούσαν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις είναι φυσιολογικό. Η ακτή Καλαμίτσας είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Το κάτω νοσοκομείο κινδυνεύει επειδή εδώ και 15 μήνες δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Το στρατόπεδο Ασημακοπούλου κινδυνεύει επίσης, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν εκπονεί ακόμη ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για την αξιοποίησή του. Ειδικά για το κάτω νοσοκομείο, εμείς στείλαμε επιστολή στη Δήμαρχο στις 12 Ιουλίου, πρόσφατα περίπου, πριν κάνα μια 20 μέρες, ζητώντας το έγγραφο που της είχε αποστείλει το Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Δήμαρχος αρνιόταν να μας δώσει με διάφορες δικαιολογίες και τελικά το λάβαμε στις 28 Ιουλίου, πρόσφατα, μετά περίπου από 20 μέρες. Εκεί διαπιστώσαμε ότι από τον Οκτώβριο του 2014 το Υπουργείο είχε εισήγηση στα χέρια του να πάρει πίσω από το Δήμο το κτίριο το 2014, δηλαδή πριν 2 χρόνια. Θέμα του προσφυγικού καταβλισμού. Ό,τι και να λέει η Δήμαρχος, εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει καταφέρει να προτείνει καμία σοβαρή λύση για στεγασμένο χώρο. Αντίθετα, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις ανησυχίες των κατοίκων του Περιγιαλίου και έπαιξε πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη τους, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσει ψήφους από την αντίδρασή τους. Δυστυχώς, το μόνο που κατέφερε είναι να δημιουργήσει μια σοβαρή πληγή στην περιοχή. Παράδειγμα, αντί να δώσει τα χρήματα για να καταρτήσει βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για το στρατόπεδο Ασημακοπούλου, ξοδεύει χρήματα για τη διοργάνωση του φεστιβάλ Παραπόδας. Και ρωτώ, πώς θα φέρουμε νέα έσοδα στο Δήμο αν δεν αξιοποιήσουμε αυτό το παραλιακό διαμάντι? Πώς θα δώσουμε δουλειά στους δημότες μας για να ζουν με αξιοπρέπεια? Στο θέμα της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, είναι γνωστό πλέον στην τοπική κοινωνία ότι η πόρτα του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων ανοίγει δύσκολα για όσους δεν είναι φίλοι, συγγενείς, υφιστάμενοι ή υποψήφοι πολιτικοί πελάτες της διοίκησης. Έχει γίνει και με τις 400.000 ευρώ που ξεδεύτηκαν για τους πρόσφυγες, για τις οποίες ακόμη περιμένουμε ένα πλήρη απολογισμό. Ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει, να ασκεί κριτική, να καταθέτει γόνιμες προτάσεις και να διασφαλίζει την νομιμότητα.
Εμείς από την πλευρά μας αυτό κάνουμε. Δυστυχώς όμως από την πλευρά της διοίκησης συναντάμε, και όχι μόνο εμείς, στήρα άρνηση, προσωπικές προσβολές και επιθέσεις, απαξίωση. Εδώ και μήνες έχουμε επισημάνει ότι άλλοι δήμοι της χώρας έχουν πετύχει πολλά πράγματα. Εκεί που η Δήμαρχος Καβάλας βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες και ρίχνει τις ευθύνες αλλού.